Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 11 Οκτωβρίου του 2022, 10 θέματα. Υπάρχουν σοβαρά θέματα στην απόψινή μας εκπομπή που αφορούν την πατρίδα μας και την πατρίδα μας. Silent scan. Να ξεκινήσουμε από το ζήτημα της Λιβύης και να πάμε στην επίσκεψη του κύριου Δένδια στην Μάλτα. Φαίνεται ότι συνεχίζει τις επισκέψεις του θέλοντας να ενδυναμώσει το μέτωπο εναντίον της Λιβύης ή εναντίον των κινήσεων της Τουρκίας που κάνει με την κυβέρνηση της Λιβύης, της οποίας το όριο λήξης έχει εξαντληθεί. Όμως αυτό που φαίνεται είναι ότι πάντα με βάση αυτά που γνωρίζουμε, εκτός και αν υπάρχουν πράγματα που συζητήθηκαν στο διπλωματικό τραπέζι και δεν βγαίνω προς τα έξω, φαίνεται ότι η Αίγυπτος δεν μας έδωσε αυτά που θέλουμε. Λέει λοιπόν, στη Μάλτα συνέχισε χθες επαφές στο Υπουργό Εξωτερικών Δένδιας στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενημερώσει τις χώρες για το τουρκολιβικό. Η στάση του Δένδια στη Μάλτα έρχεται μετά την κυριακάτικη συνάντησή του με τον Σούκρη στο Κάιρο, όπου επιβεβαιώθηκε η κοινή αντίληψη σε μια σειρά ζητημάτων, μας λέει ο Νέδος, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ στο ΙΠΕΞ και ξέρει, και εμείς ξέρουμε πράγματα, αλλά έχει σημασία να δούμε τι βγάζουμε προς τα έξω. Ο Δένδιας αναχώρησε από το Κάιρο με την πεποίθηση ότι η Αίγυπτος παραμένει αρνητική στις προσπάθειες της Τουρκίας. Με την πεποίθηση, όχι με τη βεβαιότητα. Οι ανησυχίες των Αιγυπτίων στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν μια Λιβύη όπου αδελφοί μουσουλμάνοι θα διαθέτουν σημαντική ισχύ, υπερτερούν των όποιων ανταλλαγμάτων δίνουν οι Τούρκοι στον τομέα των θαλασσίων ζωνών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι έχουν στο τραπέζι δώρα στους Αιγύπτιους, τα οποία δώρα δώσαμε τη δυνατότητα στους Αιγύπτιους να τα δώσουν, επειδή δεν οριοθετήσαμε εμείς με την Κύπρο. Αν είχαμε οριοθετήσει, δεν θα είχε κανένα λόγο να συζητάει η Αίγυπτος με την Τουρκία. Αφήσαμε την πόρτα ανοιχτή και μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Αυτό έγινε. Μπήκαν στην ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα οι οχτροί. Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι με τη Λιβύη παραμένει ανοιχτό, δίχως ορατό ορίζοντα κάποιες διευθέτησεις. Και εδώ, αυτό είναι ντουζ στην ουσία. Όταν λέει δίχως ορατό ορίζοντα, το επόμενο ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση της Τρίπολης θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα, δηλαδή την παραχώρηση στην κρατική εταιρεία πετρελαίων ΠΑΟ της Τουρκίας, αδειών για έρευνες εντός της Λιβυκής ΑΟΣ με βάση τη χάραξη του τουρκολιβικού μνημονίου. Ακούστε, αυτά που γνωρίζουμε από τις τουρκικές διαρροές δώσαν το σύνολο της υφαλοκρηπίδας τους για 50 χρόνια σε εκμετάλλευση στην Τουρκία. Για 50 χρόνια, όπως έκαναν και με το αυτόνομο Κουρδιστάν. Εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη το αυτόνομο Κουρδιστάν να έχει μία διέξοδο προς τη Δύση, τους την έδωσαν και στη συνέχεια τους υποδούλωσαν. Το ίδιο πάνε να κάνουν και τώρα. Θέλουν να καταστήσουν τη Λιβύη μία σύγχρονη αποικία της Τουρκίας. Και εμείς περιμένουμε λύση. Καλά. Παράλληλα, πάντως, Ελλάδα και Αίγυπτος συνεχίζουν να συμφύγουν τις αμυντικές τους σχέσεις. Σωστό και καλό είναι αυτό. Στα τέλη Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 12η Μέδωσα με έδρα την Αλεξάνδρεια, άσκηση είναι αυτή αεροναυτική, και ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή βόρεια και βορειοδυτικά της Αιγύπτου. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι ανταλλαγές αξιωματικών που εκπαιδεύονται στην Ελλάδα ή στην Αίγυπτο. Το τελευταίο παράδειγμα, η εκπαίδευση Αιγυπτίων και Κυπρίων στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα, όπως ανακοινώθηκε χθες από το ΓΕΣ. Αυτά τα άλλα είναι για την Μάλτα, δεν χρειάζεται να τα πούμε, γιατί εκεί με τη Μάλτα υπάρχουν και ζητήματα που σχετίζονται και με τα ναυτιλιακά και έχουμε κοινά συμφέροντα. Καλά κάνει και συσφίγγει τη σχέση της με τη Μάλτα, διότι τηρήσαμε και ενιαία στάση Κύπρος, Μάλτα και Ελλάδα στο θέμα του εμπάργου στη μεταφορά πετρελαίου από τη Ρωσία, καθότι οι τρεις χώρες και τα πλοία που έχουν σημεία Μάλτας πολλά είναι ελληνικής ιδιοκτησίας. Άρα έχουμε συμφέροντα, κοινά συμφέροντα, βάλαμε ή βέτο ή προβάλαμε αντιρρήσεις στο θέμα αυτό πρόσφατα στην σύνοδο των Υπουργών για την επιβολή μέτρων κυρώσεων του 8ου πακέτου στην Τουρκία. Silent scan. Λοιπόν, εδώ επειδή λέγονται διάφορα και σχολιάζουν και διάφορα για την γενοκτονία, ακούστε, η γενοκτονία είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι τεράστιο ζήτημα για την Τουρκία, τεράστιο ζήτημα για την Ευρώπη, για τις ΗΠΑ, τεράστιο ζήτημα για την Ελλάδα. Τεράστιο. Το μέγεθός του δεν είναι γνωστό ούτε και σε αυτούς που μας κυβερνούν. Και επειδή λέμε ότι τη γενοκτονία οι Τούρκοι τη διέπραξαν εμψυχρό και με σχέδιο και δεν έχει καμία σχέση με την παρουσία του ελληνικού στρατού το 1919 στη Σμύρνη, μα καμία, σήμερα τι βρήκα
ψάχνοντας και διαβάζοντας τα τουρκικά μέσα. Προσέξτε εδώ, ένας δημοσιογράφος το 1909, Τούρκος, επισκέφθηκε το Σιβρίχισάρ. Το Σιβρίχισάρ είναι μια πόλη μεταξύ Άγκυρας και Σμύρνης, λίγο έξω από την Άγκυρα, πριν το εσκίσει εκεί δεξιά. Θυμάμαι μια φορά που ερχόμουν, είτε πήγαινα στην Άγκυρα ή ερχόμουν, μάλλον πηγαίνοντας, είδα μια τεράστια εκκλησία στο βάθος, στη μέση του πουθενά. Και έστριψα το αυτοκίνητο, πήγα και είδα, ήταν μια εκκλησία πραγματικά απίστευτη, τεράστια. Έχω και τις φωτογραφίες ακόμα. Την είχα μετατρέψει σε αποθήκη σιτηρών. Ήταν η αρμένικη εκκλησία του Σιβρίχισάρ. Δηλαδή, είχαν πολύ σημαντική, για να έχουν αυτή την εκκλησία τεράστια, σημαίνει ότι είχαν μια πολύ ισχυρή αρμενική κοινότητα σε αυτή την πόλη. Πήγε λοιπόν ένας δημοσιογράφος σε αυτή την πόλη το 1909, ο δημοσιογράφος Αχμέτ Σερίφ. Προσέξτε, παρακαλώ πολύ, ακούστε λέξη-λέξη τι έγραψε αυτός ο άνθρωπος μετά την επίσκεψή του σε αυτή την πόλη το 1909. Καθώς επισκέφθηκε την Ανατολία το Δεκέμβριο του 1909, ο δημοσιογράφος Αχμέτ Σερίφ σταμάτησε στο Σιβρίχισάρ, όπου περιέγραψε το αξιολείπητο δημοτικό γυμνάσιο των Τούρκων εκεί, ενώ λέει ότι οι Αρμένοι μαθητές διδάσκουν τα μαθήματά τους πολύ καλά σε γυμνάσιο και δημοτικό σχολείο σε σχέση με τους Τούρκους. Άθλιο των Τούρκων, υψηλού επίπεδου των Αρμενίων. Αυτή η σύγκριση τον οδηγεί σε πολύ σημαντικές σκέψεις και επικίνδυνες σκέψεις για μας. Προσέξτε τι λέει. Καθώς το βαθύ χάσμα μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων που ζουν στην Τουρκία από άποψη πνευματικής και πνευματικής ανάτασης και πειθαρχίας συνεχίζει να μεγαλώνει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάτω από αυτές τις συνθήκες θα εξασφαλιστεί η ενότητα και η ισότητα σε αυτή τη χώρα. Λέει λοιπόν ότι διαπιστώνει ένα τεράστιο χάσμα εκπαιδευτικό, μορφωτικό, κοινωνικό μεταξύ των μουσουλμάνων και των μη μουσουλμάνων. Και λέει, απορώ πώς θα κλείσει αυτό το χάσμα για να υπάρχει ενότητα σε αυτή τη χώρα. 1909, τότε που οι νεότουρκοι μας έτασαν λαγούς με πετραχίλια. Για να γίνει κατανοητή αυτή η διαφορά, αρκεί να επισκεφτείτε και να δείτε σχολεία που ανήκουν σε διάφορες εθνικές ομάδες σε μια μικρή απομακρυσμένη γωνιά της Ανατολίας, εννοεί το Σιβρίχισάρ. Όσο περισσότερο οι μουσουλμάνοι και οι Τούρκοι επιμένουν στην άγνοιά τους, τόσο πιο πεισματάριδες είναι οι χριστιανοί πολίτες. Προσέξτε, στην εργασία, ειδικά στην προετοιμασία των παιδιών τους για το μέλλον. Εδώ, όσον αφορά το μέλλον της χώρας, αρχίζει ένας κοινωνικός κίνδυνος που θα προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σε όσους σε ενδιαφέρονται για το μέλλον της χώρας αυτής. Δηλαδή, τι εντοπίζει αυτός? Αντί να λέει, ρε παιδιά, και οι Τούρκοι και οι Μουσουλμάνοι δεν κάνουμε προσπάθειες σε ένα σχέδιο να φτάσουμε στο επίπεδο των άλλων, των χριστιανών. Όχι. Αυτό το επίπεδο το αντιμετωπίζει σαν απειλή, αυτό το χάσμα. Δεν λέει να καλύψουν ή κάτω να έρθουν προς τα πάνω, λέει να εξαλειφθούν οι πάνω στην ουσία. Να δείτε τι λέει παρακάτω. Αυτή είναι η τουρκική λογική που υπάρχει μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα ακριβώς η ίδια λογική υπάρχει. Η λαιλασία του άλλου, του πλούτου του άλλου, του πνευματικού, του μορφωτικού, του πολιτισμικού και του οικονομικού πλούτου του άλλου. Αυτό είναι το δόγμα. Λέει λοιπόν, για παράδειγμα, αύριο ο στρατός, στο πλαίσιο της ισονομίας και της ισοπολιτείας, θα επανδρωθεί από όλα αυτά τα στοιχεία, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Και αναρωτιέμαι, θα ξυπνήσουμε επιτέλους πριν βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσάρεστα τετελεσμένα? Ας είμαστε σίγουροι ότι ο Αρτίν, εννοεί είναι ένα σύνηθες αρμένικο όνομα, και ο Γιώργος, ένα χριστιανικό όνομα, ελληνοχριστιανικό, θα έρθουν στο στρατό και θα έχουν ήδη περάσει στα σχολεία τους βασική εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή θα έχουν ένα επίπεδο. Ωστόσο, ο Μεχμέτ θα χρειαστεί 3 έως 5 μήνες για να μάθει και να καταλάβει αυτά που ξέρουν ο Αρτίν και ο Γιώργος. Γι' αυτό, μπαίνοντας στο στρατόνα, ο Γιώργος θα βρίσκεται 5 μήνες μπροστά από τον Μεχμέτ. Αυτή η διαφορά δεν περιορίζεται μόνο σε στρατιωτική ζωή. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Από την άλλη, με λύπη παραδέχομαι ότι δεν γίνεται τίποτε στην επαρχία για να καλυφθεί αυτό το χάσμα μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Αντίθετα, η αναποφασιστικότητα, η σύγχυση, η ανασφάλεια συνεχίζεται παντού. Γιατί λέει στην επαρχία? Γιατί στις πόλεις, στην Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα, οι ελίτ, οι Οθωμανικές,
είχαν και χρήμα και καλά σχολεία, σπούδαζαν τα παιδιά τους. Εκεί δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά ήταν στις κοινότητες, στις κομοπόλεις και στην, γι' αυτό λέει, στην Ήπεθρο και στην επαρχία υπάρχει αυτό το τεράστιο χάσμα και δεν ξυπνάει κανένας. Τι θα μας συμβεί αν συνεχίζουμε να βαθίζουμε με αυτόν τον ρυθμό? Ακόμα δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την ασθένεια του να εξαπατάμε τον εαυτό μας, να μπερδεύουμε τις μεγάλες αλήθειες με τα χρυσά μας όνειρα, να μην μαθαίνουμε τη χώρα μας, την κοινωνική μας κατάσταση. Φαντάζομαι ότι δεν μας απασχολούν οι κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Αυτό λοιπόν, τι μας περιγράφει? Προδιαγράφει το σχέδιο της γενοκτονίας. Απειλή είναι αυτοί οι άνθρωποι να είναι πλούσιοι, να είναι μορφωμένοι, τα παιδιά τους να είναι μορφωμένα και οι δικοί μας να είναι βυθισμένοι στην αμάθεια. Αντί να πάρεις από την αμάθεια τον Τούρκο και να τον κάνεις σαν τους χριστιανούς, τι είπανε? Εξαλείψτε τους χριστιανούς. Πάρτε τον πλούτο τους, πάρτε τα λεφτά τους, πάρτε τα σχολιά και τις εκκλησίες τους, εξοντώστε τους και τότε θα λυθεί και το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το δημοσίευμα, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο του Γιαγιά Αγγιούζ, Τουρκική Εκπαιδευτική Ιστορία από την αρχή μέχρι το 1999, εκδόσεις Αλφα Μπασίμ του 1999, σελίδα 240-241. Αυτό λοιπόν είναι η απόδειξη ότι η γενοκτονία δεν ήταν ατυχαίο γεγονός, δεν προκλήθηκε εξαιτίας της παρουσίας των Ελλήνων, όπως θέλουν να μας πούν ορισμένοι, αλλά ήταν ένα προδιαγεγραμμένο, προσχεδιασμένο γεγονός, το οποίο είχε τις ρίζες του στο κόμπλεξ που είχαν, αλλά και στην παράδοση που είχαν αυτοί, οι Τούρκοι και οι Μουσουλμάνοι, να στοχεύουν στην περιουσία και στα κεκτημένα των άλλων, να τα λαιλατούν και να πάνε στον επόμενο. Αυτό το ζήσαμε από το 1054 και 1071 και μετά. 1054 μπήκαν για πρώτη φορά, 1071 ήταν το Μάτζικερτ και μετά το ζήσαμε, το περιγράφει πολύ καλά ο κύριος Βριώνης στο βιβλίο του, στο σχετικό του βιβλίο για τους, για τους εξισλαμισμούς αυτούς τους αιώνες μέχρι την άλωση της πόλης. Είδα, γίνεται στα δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα αναφορά στις βάσεις που αποκτά η Τουρκία, την αεροπορική βάση Αλβατίγια και την ναυτική βάση στη Μισράτα. Αυτά δεν είναι καινούρια. Δηλαδή πραγματικά δεν το πιστεύω. Τώρα ξυπνάτε. Τώρα, για να τα παίζουν αυτοί τώρα, πάνε να πει ότι συζητήθηκαν στην κυβέρνηση και στις αρμόδιες υπηρεσίες τώρα και κάπου διέρευσε και τα παίζουν στα δελτία ειδήσεων. Συγγνώμη, τώρα ξυπνήσατε? Αυτές οι συμφωνίες υπάρχουν από το 19, από το Νοέμβρη του 19. Και τη βάση την ναυτική την έδωσαν από τότε και την αεροπορική τη δώσαν από τότε. Η Τουρκία μετέφερε με τα αεροπλάνα, τα μεταγωγικά, υλικό στρατιωτικό σε αυτή τη βάση την αεροπορική. Αυτήν κτύπησαν κάποια στιγμή τα Ραφάλ, δεν ξέρω, των Γάλλων, των Εμιρατιανών. Κατέστρεψαν μια πυροβολαρχία Χόκ εκεί, έδωσαν το μήνυμα στην Τουρκία. Από τότε υπάρχουν. Τι κάθεστε και σκέφτεται και τώρα? Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα ζήτημα. Όσον αφορά την αεροπορική βάση, θεωρώ ότι είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση, μεγαλύτερη απόσταση από ότι είναι οι αεροπορικές βάσεις της Τουρκίας, για να έχουμε απειλή, αλλά είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι είναι μια περικύκλωση και απονότων, επαναλαμβάνω, χωρίς να αποτελεί ζωτική σημασία απειλή για την Ελλάδα. Είναι τεράστια η απόσταση, περίπου 300 μίλια είναι, αν δεν κάνω λάθος, Κρήτη με την Αλβατίγια. Όσον αφορά τη Μισράτα, εκεί υπάρχει ένα θέμα, διότι είναι πλοία, μιλάμε για πλοία ανοιχτής θαλάσσης, μπορεί να τα φιλοξενεί, αν η Τουρκία κάνει εκεί και εγκαταστάσεις διοικητικής μερίμνης, εννοώ και πυρομαχικά και άλλα ζητήματα, τότε ναι, εκεί υπάρχει ένα θέμα με την Μισράτα, αλλά αυτά να τα έβλεπε η κυβέρνηση τότε, που αντί, επειδή ξέρω τι έγινε, ερχόντως να δω άνθρωποι και από τον Χαφτάρ, αλλά και από τα Εμιράτα και από αλλού, ζητούσαν βοήθεια από την Ελλάδα, όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον Χαφτάρ να πάρει την Τρίπολη και να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αφήσαμε την Τουρκία να παίζει μόνη της εκεί, εκείνο το διάστημα. Ο Χαφτάρ ήταν μέσα στην Τρίπολη. Η Τουρκία έστειλε εκεί, θα δείτε παρακάτω ποιους και τι έστειλε. Σταμάτησε την προέλαση του Χαφτάρ, δεν πήρε ο Χαφτάρ την Τρίπολη και ακολούθησε, ακριβώς επειδή βοήθησε τότε τον Σαράζ η Τουρκία, υποχρεώθηκε ο Σαράζ, αφού του χρωστούσε τόσα πολλά στην Τουρκία, να κάνει το μνημόνιο το πρώτο. Τα δύο μνημόνια. Ένα ήταν η οριοθέτηση και το άλλο ήταν αμυντική συμφωνία με τις βάσεις. Τώρα λοιπόν έχουμε φρεσκάρισμα σε όλα αυτά, πηγαίνουν πιο βαθιά τα πράγματα και ακόμα εμείς ψάχνουμε να μιλήσουμε σήμερα για βάσεις. Γιατί δεν σκεφτόσασταν τότε
όταν ο Χαφτάρ παρακαλούσε, όταν ήρθε εδώ ο Χαφτάρ και ο νυν σύμβολος ασφάλειας του κ. Μητσοτάκη έλεγε ότι ήταν λάθος η πρόσκλησή του. Και πώς περιμένετε να βρείτε λύσεις? Με εχθρό τον Χαφτάρ που τον έκανε εχθρό γιατί τον φέρατε? Με ποιους θα βρούμε λύσεις? Μήπως γλύφοντας τους Τούρκους? Διότι υπάρχουν και τέτοιοι στην κυβέρνηση. Γλύφοντας τους Τούρκους. Λέει να περιμένουν την ελεημοσύνη των Τούρκων, το έλεος των Τούρκων. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει το διαμερισμό της Λιβύης, αλλά εάν τελικώς ο λαός της Λιβύης αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο, ο Χαφτάρ για παράδειγμα και ο Ακύλας Άλεχ, να ξέρουμε ότι αφού είναι κοντά στη Μισράτα τα σύνορα, ότι αυτή η φέτα που οδηγεί στις ακτές της Ανατολικής Λιβύης θα είναι στην Ανατολική Λιβύη. Δεν θα είναι στη Δυτική. Άρα δεν θα ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Για να ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αντί σκεφτείτε, για το Χαφτάρ δεν είχαμε να δώσουμε όπλα. Αλλού ξέρετε ότι στείλαμε, έτσι, και στείλαμε πολλά, πολλά, πολλά αποδυναμώνοντας την εθνική μας άμυνα. Στο Χαφτάρ δεν είχαμε που καίγεται η πατρίδα μας με τα τουρκολιβικά μνημόνια. Θα δείτε παρακάτω. Είδαμε ότι για δύο μέρες έριξαν περίπου 100 βλήματα μακρού πλήγματος μεγάλου βεληνικούς οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Και ναι, δημιούργησαν μια καινούργια κατάσταση, γιατί μέχρι τώρα είχαμε, όσο διαρκούσε η αντεπίθεση, οι αντεπιθέσεις καλύτερα, γιατί οι αντεπιθέσεις γίνονται των Ουκρανών, γίνεται σε δύο μέτωπα. Το ένα στο βόρειο, Χάρκοβο, Ίζιουμ, Λίμαν, και συνεχίζουν, διαβάζω ότι μπορούν να χτυπήσουν και να πάρουν και την Λιζιτσάνσκ, που θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία για τους Ρώσους. Και έχουμε και στο νότιο μέτωπο, στη Χερσόνα, όπου εκεί, όπως βλέπουμε το μέτωπο της Χερσόνας, και βορειοανατολικά και νότιο-δυτικά, και βόρεια και νότια, οι Ουκρανοί πήραν κάποια εδάφη. Τα ανέκτησαν, γιατί τα έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Άρα, όσο διαρκούσαν οι αντιπιθέσεις των Ουκρανών, είδαμε ότι είχαμε πολύ λίγες βολές με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τη Ρωσία. Πιο πολύ οι Ρώσοι ασχολήθηκαν με την χρησιμοποίηση των μη επανδρομένων αεροσκαφών καμικάζι, ντρόν καμικάζι που πήραν από τους Ιρανούς και έκαναν αρκετή ζημιά, αλλά είδαμε ότι μετά το πλήγμα στη γέφυρα της Κρυμαίας, οι 100 πύραυλοι που έριξε η Ρωσική Αεροδιαστημική Υπηρεσία αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό, ότι άλλαξαν τα δεδομένα στα πεδία των μαχών, στον πόλεμο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρός προβληματισμός και στην Ουκρανία αλλά και στους δυτικούς. Ζητάει επειγόντως, γιατί εκεί, σε αυτόν τον τομέα, είπαμε ότι υπάρχει σαφής υπεροχή της Ρωσίας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ουκρανία δεν έχει βλήματα μακρού βεληνικούς μακρού πλήγματος, μεγάλου βεληνικούς μακρού πλήγματος, δεν έχει και ισχυρή αεράμυνα. Και την αεράμυνα την είχε μεταφέρει πιο πολύ στα μέτωπα για να αντιμετωπίζει εκεί τις βολές, τα βλήματα. Άφησε τη Δυτική Ουκρανία ακάλυπτη και είδαμε ότι αρκετά βλήματα, τα μισά βλήματα πέσαν στη Δυτική Ουκρανία. Τώρα λοιπόν ζητάει ένα αγωνίως λύση η Ουκρανία αλλά και οι σύμμαχοι από τη Δύση να ενισχύσουν την αντιεροπορική αντιπυραυλική της άμυνα για να μην είναι τόσο ευάλωτη και αυτή η αδυναμία να μην επηρεάσει και τα μέτωπα της αντεπίθεσης. Ζητάει λοιπόν εν αγωνίως η Ουκρανία αντιεροπορικά συστήματα από όλες τις χώρες της Ευρώπης και από τις ΗΠΑ. Ξέρουμε, το έχει πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι μαζί ζήτησαν και άλλα όπλα, τα οποία όμως τους είπαμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε. Και αναφερόταν στους S-300, στα TORMI-1 και στα OSA. Ρωσικής κατασκευής αντιεροπορικά συστήματα και αντιπυραυλικό σύστημα το. Ειδικά το πρώτο, η S-300, η Ελλάδα είπε τώρα για να προετοιμαστούμε για άμυνα, γιατί θα αρχίσουν και πάλι οι αντεπιθέσεις στην ελληνική κυβέρνηση να πούνε δώσε τους S-300 να πάμε να σώσουμε την Ουκρανία, και δεν έχει σημασία άμα χαθεί η Ελλάδα, όπως χάθηκε στη Λιβύη τα συμφέροντά μας, δώστε εκεί και μην δίνετε εκεί που πρέπει. Και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και θα ζητήσει ο λαός λογαριασμό. Δεν πιστεύω, όπως στις τρεις προηγούμενες κρίσεις, εννοώ χώρα, σεισμίκ και ήμια, αντί να τιμωρήσουμε επιβραβεύσαμε τους οπισθοχωρήσαντες και τους παραχωρήσαντες. Τώρα δεν έχει τέτοια. Άλλωστε αυτό το κανάλι γι' αυτό είναι εδώ,
για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο συνειδητοποιημένους και σωστά αντικειμενικά ενημερωμένους Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρεμπιπτόντως, ευχαριστώ τους Έλληνες και τους εν Ελλάδη, αλλά και του εξωτερικού, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα απ' έξω. Διαδώστε το κανάλι όπου μπορείτε. Ξέρετε ότι ο Μιλόν έχει στηρίξει τον απόδημο ελληνισμό, τον οικουμενικό ελληνισμό, σε όλη τη ζωή και όχι μόνο στα λόγια. Άρα, να ενώσουμε τις φωνές μας, είμαστε χρήσιμοι για την πατρίδα. Silent scan. Μαλάκωσαν και οι Ρώσοι μετά το χτύπημα στην... αλλά και μετά τις ήττες στα μέτωπα, στο βόρειο και στο νότιο μέτωπο, και μετά το χτύπημα μαλάκωσαν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με τη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει λάβει σοβαρή πρόταση για διαπραγματεύσεις. Εδώ έχουμε αλλαγή. Μέχρι προχθές λέγανε, εμείς θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να πάμε εκεί που σχεδιάσαμε. Πού είναι τώρα? Τώρα λέει, ελάτε να μιλήσουμε. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να μιλήσει με τη ΣΥΠΑ ή την Τουρκία για τους τρόπους τερματισμού του πολέμου και πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι, μεταξύ τους και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, έχουν πει ότι η ΙΠΑ είναι ανοιχτές σε συνομιλίες, αλλά η Ρωσία τις έχει αρνηθεί. Αυτό είναι ψέμα. Δεν έχουμε δεχτεί σοβαρές προτάσεις για επαφή. Και από την Αμερική υπάρχουν οι. Θα δούμε. Ο Λαυρόφ είπε επίσης ότι δεν θα απέριπτε πρόταση για συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και στον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της ομάδας των G20 στα μέσα Νοεμβρίου στην Ινδονησία και ότι θα εξετάσει την πρόταση αν την δεχθεί. Είπε, κάντε μας την πρόταση, είναι τραβάτε με και ασκλαίω. Κάντε μας την πρόταση και μετά θα δούμε αν την δεχτούμε. Εντάξει, αφού το λες κάντε, να πάει να πει ότι έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν αρνούμαστε ποτέ συναντήσεις. Αν υπάρχει πρόταση, τότε θα την εξετάσουμε. Κάντε και θα δεχτούμε, λέει. Σχολιάζοντας την πιθανότητα η Τουρκία να φιλοξενήσει συνομιλίες ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία, ο Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να ακούσει οποιαδήποτε πρόταση, αλλά δεν μπορεί να πει εκ των προτέρων ότι αυτή θα έχει αποτελέσματα και πρόσθεσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχει την ευκαιρία να διατυπώσει προτάσεις προς τον Πούτιν όταν θα συναντηθούν αύριο στην Αστάνα του Καζακστάν. Ξανά στο προσκήνιο Ερντογάν. Ο γενοκτόνος, έσπασαν το πόδι του βουλευτή προχτές η αστυνομία στο Χακιάρι. Τους πάσαν το πόδι και δεν είχαν το θάρρος να λάβουν και τις ευθύνες του. Έχουν βίντεο, τα βλέπουμε, ότι έχει σπάσει το πόδι ο αστυνομικός και λένε ότι έπεσε μόνος του και έσπασε το πόδι. Και αυτόν τον άνθρωπο τον κάνουμε τώρα και ο Πούτιν, και δεν ξέρω αν το κάνει και ο Μπάιντεν, τον κάνουν μεσολαβητή. Αυτός που είναι βουτυγμένα τα χέρια του στο αίμα. Ντροπή, ντροπή και στον Πούτιν και στον Μπάιντεν. Ντροπή. Αντί να του πετάξετε δυο κλωτσιές και να τον πετάξετε εκεί, να τον στείλετε εκεί που το αξίζει, τον κάνετε και διαπραγματευτεί. Οι δηλώσεις του έρχονται έπειτα από την Ουκρανική αντεπίθεση που ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα οι ρωσικές δυνάμεις να υποστούν σειρά από ήττες που ανέτρεψαν δεδομένα επί το πεδίο των επιχειρήσεων. Τα είπαμε και εμείς αυτά. Silent scan. Είπαμε ότι ο στρατηγός Σοροβίκιν, ο οποίος έχει μια περιπετειώδη πορεία μέσα στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, είχε κατηγορηθεί για, ακόμα και για ζητήματα που δεν έχουν σχέση με το στρατό. Κάποια στιγμή λένε ότι όταν ήταν διοικητής στρατονομίας, της στρατιωτικής αστυνομίας δηλαδή της Ρωσίας, κάποιος συνταγματάρης νομίζω του είπε κάτι και πυροβολήθηκε, δεν ξέρω από ποιον, ίσως από τον ίδιο, και τον σκότωσε και δεν έγινε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο και να μην λέμε ανοησίες, ο άνθρωπος αυτός τοποθετήθηκε στη Συρία και είναι αυτός που βοήθησε τον Άσαντ να ανακτήσει τα εδάφη που είχε χάσει και από τους λιποτάκτες του Συριακού στρατού που τους εξόπλισε η Τουρκία μαζί με τους τζιχαντιστές και τους τρομοκράτες και είχαν καταλάβει σχεδόν τη μισή Ρωσία, αλλά και εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Και ενώ είχε αυτή την πετυχημένη στρατιωτική και επιχειρησιακή παρουσία στη Λιβύη, πώς τον αναφέρουν εδώ? Ο Χασάπης του Χαλεπίου. Ναι, το Χαλέπι σε ένα μεγάλο βαθμό καταστράφηκε για να το ανακαταλάβουν οι ρωσικές και οι συριακές δυνάμεις. Το ίδιο έγινε και στην Αλμπαμ, Ιεράπολη, στη Μέμπετς δηλαδή, η Αμερικανική αεροπορία μαζί με τους Κούρδους ισοπαίδωσαν την πόλη για να την καταλάβουν. Το ίδιο έγινε και στο Κομπάνι, το ίδιο έγινε και στη Ράκα, το ίδιο έγινε και στη Μοσούλη. Γιατί λοιπόν είναι Χασάπης ο Σουροβίγκινγκ και δεν είναι Χασάπης αυτός που ισοπαίδει? Αυτά, αν σεβόμαστε και να πω κάτι, δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Αν είχαμε πραγματικό εσουρού στην Ελλάδα,
αυτόν σήμερα το πρωί το άκουσα κάπως στο ραδιόφωνο και από πολύ πρωτοκλασάτο δημοσιογράφο σε γνωστό καθιστοτικό ραδιόφωνο έπρεπε να τον αρπάξω από το αυτή το ΕΣΟΡΟΥ και να του πει: έλα εδώ. Η συχνότητα που χρησιμοποιείς είναι δημόσια. Είναι κοινό αγαθό και είσαι υποχρεωμένος να μεταδίδεις την αλήθεια αντικειμενικά στους πολίτες. Αν είναι ο ένας χασάπης, είναι και ο άλλος. Γιατί τον ένα τον ονομάζεις χασάπη και τον άλλο το αποκρύπτεις? Εγώ σας είπα ποιος είναι ο Σουροβίκιν και τι έχει κάνει. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να μπερδεύουμε τώρα τα ψέματα με τις αλήθειες. Τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Εν πάση περιπτώσει, αυτός τοποθετήθηκε γενικός διοικητής των δυνάμεων που δρούν στην Ουκρανία. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ρωσία τώρα ξύπνησε. Τι σχολές βγάζουν εκεί οι αξιωματικοί τους? Εγώ δεν κάνω, τα ξέρω όλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις ένα ενιαίο μέτωπο ή τέλος πάντων πολλά μέτωπα σε μια ξένη χώρα και αυτό καθοδηγείται και συντονίζεται από διάφορες διοικήσεις, πώς περιμένεις επιτυχία? Σωστή λοιπόν ήταν η απόφαση της ρωσικής ηγεσίας, πολιτικής πιθανόν, να τον τοποθετήσει γενικό στρατιωτικό διοικητή των δυνάμεων. Φαίνεται, το Υπουργείο Άμυνας της Αγγλίας λέει ότι η τοποθέτησή του μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα εσωτερικών ανταγωνισμών και μάλιστα λέει ότι ο φατριασμός δεν είναι στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας. Εκεί βλέπουμε ότι πιθανόν πάει για να αποκεφαλίσει ο Πούτιν και τον Σοϊγκού και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, και τον στρατηγό Γερασίμοφ. Πάει να τους αποκεφαλίσει, αλλά το πρόβλημα λέει δεν είναι εκεί. Αναφέρονται εδώ και εκεί ότι υπάρχει πρόβλημα μεταξύ στρατού και των δυνάμεων πληροφοριών και ασφαλείας, FSB κτλ. Εδώ όμως το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι Άγγλοι πρέπει να πούμε ότι είναι συνήθως πολύ 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 καλά ενημερωμένοι. Παρεμπιπτόντως οι Ρώσοι βρίσκουν στοιχεία εμπλοκής των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών στην επιχείρηση στην γέφυρα της Κρυμαία. Οι Άγγλοι λοιπόν λένε ότι ο φατριασμός υπάρχει μεταξύ Σουροβίκιν και της ομάδας που τον στηρίζει και του Υπουργείου Εξωτερικών του Λαυρόφ. Αυτό ήθελα να πω, να τα έχουμε υπόψη μας αυτά για να μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα τις εξελίξεις. Έχουμε κάνει με τη συμπεριφορά μας, δυστυχώς κάναμε μάγκες στους Τούρκους. Τι να κάνουμε? Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα πανικοβλήθηκε από τις τουρκικές επιστολές στον ΟΗΕ για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε άλλο επίπεδο έχουν περάσει πλέον οι προκλήσεις της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα σε μια περίοδο που έχουν αναζωπηρωθεί τα σενάρια περί θερμού επεισοδίου εν ώψη των εκλογών στη γειτονική χώρα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό, μιλώντας μάλιστα στην ελληνική γλώσσα. Προσέξτε θράσος. Η Ελλάδα αισθάνεται άβολα που η Τουρκία είναι παγκόσμιος παράγοντας. Άρχισαν να φλιαρούν, λέει για μας. Όποιος κουβαλάει ένα αυτοσχέδιο, καβαλάει ένα αυτοσχέδιο άλογο, ένα ξένο άλογο στην ουσία, πέφτει γρήγορα. Μην λέτε συνέχεια ότι έχουμε πίσω μας τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέμε καλημέρα, στα ελληνικά το λέει, για να ξυπνήσετε. Έχετε μπροστά σας μια δυνατή Τουρκία, είπε ο Τσαβούσουλου και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι εκτοξεύει μίσους. Δηλαδή προσέξτε αθλειότητα. Μας μιλούν με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο. Βλέπει αυτός, μην το χαρακτηρίσω, στο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ αυτές τις άθλιες συμπεριφορές και δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει ποτέ και να πει καλό τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του ΝΑΤΟ να σέβονται η μία την άλλη, να μην απειλεί η μία την άλλη και να μην μιλά με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο η αξιωματούχη της μιας χώρας για την άλλη. Γιατί δεν το κάνει? Όπως είναι αναμενόμενο, ο Τούρκος ΥΠΕΚ δεν παρέλειψε τα μαθήματα ιστορίας. Στην ιστορία, ο Τούρκος στρατιώτης σας έριξε στη θάλασσα, είπε χαρακτηριστικά. Αν δεν είναι έτσι, μας έριξε στη θάλασσα. Το γεγονός ότι πήγαμε με κακό στρατηγικό και επιτελικό και πολιτικό σχεδιασμό στη Σμύρνη, χωρίς να έχουμε σαφή στήριξη από τις δυνάμεις που υποτίθεται ότι μας στήριζαν. Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία και τη Σοβιετική Ένωση. Όλους αυτούς πήρατε από πίσω και αυτοί μας έριξαν στη θάλασσα, όχι οι Τούρκοι. Αν ήταν μόνοι τους Τούρκοι με μόνος τους Έλληνες, σήμερα δεν θα υπήρχε Τουρκία. Αλλά τι να κάνουμε, εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι τις αθλειότητες των πολιτικών και τον διχασμό στην Ελλάδα. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν και μέχρι τώρα νομίζουν ότι είναι καβάλα στάλογο. Οφείλουμε να τους διαψεύσουμε. Λοιπόν, την ίδια στιγμή ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στη νέα συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για τις έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΣ της Λιβύης. Λέει, η Ελλάδα είναι αξιολύπητη. Ακούστε λόγια.
Ακούστε λόγια. Είναι σε τόσο αξιολείπητη κατάσταση που πάει σε άλλες χώρες. Κλαίγεται και ζητιανεύει. Μπορούμε να κάνουμε έρευνες, γεωτρήσεις και εμπόριο, είπε χαρακτηριστικά και ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στη Λιβύη. Η Τουρκία έχει μόνο ένα στόχο, τη σταθερότητα της Λιβύης. Και να την κάνουμε αποικία, ξέχασε να το πει αυτό. Με τη Λιβύη είχαμε υπογράψει συμφωνία το 19. Μας λένε πως η κυβέρνηση δεν έχει νομιμότητα να υπογράψει. Αλλά η Ισπανία, η Ιταλία, η Μάλτα και η Αίγυπτος έχουν υπογράψει διάφορα μνημόνια με αυτήν την κυβέρνηση της Λιβύης, είπε ο Τσαβούσογλου. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια, γι' αυτό κάνει την πάπια διάφορη. Αποστατικοποίηση των νησιών. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην παρουσία του στρατού στα ελληνικά νησιά. Εισαγωγικά. Αφού η Ελλάδα παραβίασε το καθεστώς των αποστατικοποιημένων νησιών, πανικοβλήθηκαν όταν οι επιστολές μας στον ΟΗΕ ανέφεραν ότι υπάρχει άμεση σύνδεση με την κυριαρχία. Έτσι λέει. Και κάλεσε την Ελλάδα να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο. Εμείς θα προσφύγουμε. Εσείς να προσφύγετε, άμα θέλετε. Πηγαίνετε μονομερός και πείτε ότι η Ελλάδα στρατικοποίησε τα νησιά. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Φταίνε αυτοί εδώ, να μην τους χαρακτηρίσω. Που εδώ και 20 χρόνια λέμε και επίσημα και με χαρτιά και λέμε, κάντε διαβήματα όταν κάνουν τις επιθετικές ασκήσεις. Κάντε διαβήματα. Διότι αν γίνει τίποτα, θα πας το φάκελο με τα διαβήματα και θα λες, ορίστε, θέλει αυτές. Διότι το άρθρο 51 του ΟΗΕ δεν λέει, δεν δίνει το δικαίωμα, δίνει το δικαίωμα να αμυνθείς όταν αρχίσει μια επίθεση. Άρα δεν είναι απόλυτα κατοχυρωμένη η Ελλάδα. Πότε θα ήταν κατοχυρωμένη? Όταν είχαμε στοιχεία και αποδεικνύαμε σε όποιο δικαστήριο αν πάμε διεθνές και λέγαμε ότι προσέξτε, όλες αυτές οι ασκήσεις αλλά και αυτές οι ενέργειες και αυτά τα σχέδια είναι προκαταρκτικές ενέργειες μιας επίθεσης στα νησιά μας. Και επειδή το ξέρω και επειδή έχω και τα ντοκουμέντα στα χέρια μου, γι' αυτό έστειλα στρατό. Και τότε να δείτε τι απόφαση θα έπαιρνε το όποιο δικαστήριο. Γιατί δεν το κάνατε τόσο καιρό? Και αντί να το κάνετε, στέλνατε και Έλληνα στρατιωτικό παρατηρητή να βλέπει πώς θα καταλάβουν ελληνικό νησί. Αντί να εγκαλείτε τις χώρες που στέλνουν. Με διαβήματα επαναλαμβάνω. Καλό την Ελλάδα να άρει την έντασή της, να οδηγήσει το θέμα της αποστατικοποίησης, την ένστασή της, γιατί έχουμε υποβάλει ένσταση στο Διεθνές Δικαστήριο, δεν του αναγνωρίζουμε δικαιοδοσία για θέματα εθνικής ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας. Στην εθνική ασφάλεια εντάσσεται η αποστατικοποίηση. Λέει λοιπόν, καλό την Ελλάδα να άρει την ένστασή της, να οδηγηθεί το θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών στο Διεθνές Δικαστήριο. Η Ελλάδα λέει ψέματα. Η Ελλάδα διεκδικεί 10 μίλες στον αέρα και 6 στη θάλασσα. Βεβαίως, θα τα κάνουμε 10 και στη θάλασσα να τελειώνουμε, αν σας ενοχλεί αυτό. Αλλά έχετε βρει και τα κάνετε με αυτούς εδώ. Για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης έχουν άδικο. Άρχισαν να λένε βλακίες μετά τις επιστολές μας. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί να κινητοποιήσει και η Ρώσια εναντίον της Τουρκίας. Προσέξτε τώρα το άλλο. Την ίδια στιγμή, απειλές κατά της Ελλάδας εκτόξευσε και ο αντιπρόεδρος του κόμματος δικαιοσύνης, ο Νουμάν Κουρτολμούς. Αυτός είναι από τα παλιά στελέχη, από του Νετσμετίν Ερμπακάν. Γεραλέος είναι, σοβαρός άνθρωπος είναι πάντως. Δηλαδή δεν είναι από αυτούς που λένε διάφορα, έχει σημασία που τα λέει αυτά. Επαναλαμβάνοντας τη φράση του Τούρκου Προέδρου ότι μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Λέει εισαγωγικά, το τελευταίο διάστημα κάτω από τη μύτη μας, από την Κρήτη και από το Καστελόριζο, μέχρι και την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη, βλέπουμε πως ανοίγουν στρατιωτικές βάσεις. Ουσιαστικά είναι αμερικανικές βάσεις υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Όμως οι βάσεις που έχουν εγκατασταθεί στα νησιά, που πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα, είναι από τα βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Αυτά δεν έχουν όφελος για την Ελλάδα. Η χώρα αυτή, η Ελλάδα, πρέπει να συνέλθει και να λογικευτεί. Πρέπει να καταλάβει πως με την Τουρκία δεν μπορεί να κάνει πλάκα και να προκαλεί. Να καταλάβει και να θυμηθεί άλλη μια φορά πως οι δυνάμεις που σήμερα βρίσκονται πίσω της στη δύσκολη στιγμή θα την αφήσουν μόνη της. Και ως παράδειγμα να μην αγνοήσει την κατάσταση που έχει συμβεί τώρα στην Ουκρανία. Εντάξει, αυτός δεν είναι, όπως σας είπα, όπως ο άλλος ο Τσαβούσογλου, δεν είναι αγενής απέναντι στην Ελλάδα. Πάλι ο κύριος Χατζικοστής λέει κόκκινη γραμμή. Αξίζει να δούμε τι είπε. Η Κύπρος και ο λαός μας έχουν περάσει πολλά δεινά και κατά τη μακραίωνη και δει τη σύγχρονη ιστορία μας. Μετά την εισβολή του 1974 καταστραφήκαμε ολοσχερός. Το πείσμα, η εφευρετικότητα και η εργατικότητα του απλού πολίτη και του επιχειρηματικού κόσμου οδήγησαν στο οικονομικό θαύμα που γκρεμίστηκε σταδιακά με αποκορύφωμα το κούρημα του 2013. Αντέξαμε όμως και φτιάξαμε από τα ερείπια των τραπεζών ξανά το βιός μας. Γιατί όταν θέλουμε, είμαστε λαός δημιουργικός, νοικοκυρέοι,
Συμπέρασμα. Είναι και σήμερα δύσκολα τα πράγματα στην οικονομία. Όμως θα αντέξουμε και θα σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται αλλού. Στην κατοχή, αλλά και εκεί όπου η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου. Στο μεταναστευτικό, το οποίο δημιουργεί η Τουρκία, ανενόχλητη από την Κύπρο, από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με δική μας ευθύνη. Ασκείται μεν κριτική για τους κατά καιρούς χειρισμούς, αλλά εκτός των όσων πράττει ο αρμόδιος υπουργός, δεν υπάρχουν ουσιαστικές προτάσεις επίλυσης του προβλήματος. Και δει από τους τρεις υποψήφιους προέδρους. Μπορεί σήμερα να κρύβουν τις αδυναμίες υποβολής πρακτικών τρόπων δράσης κάτω από αόριστες πολιτικές επισημάνσεις, αλλά εκείνος ο οποίος θα εκλεγεί πρόεδρος θα βρεθεί ενώπιον μιας σκληρής πραγματικότητας. Η κοινωνία μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί και είναι απαιτητική. Δεν θα του χαριστεί. Δεν έχει υπομονή. Της έχει εξαντληθεί. Γιατί? Διότι είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής και επιβίωσης. Συνιστά νέο επικισμό, οργανωμένο από την Τουρκία. Αποτελεί τρίτο ατύλα. Πρόκειται για πρόβλημα ορφανό, δηλαδή χωρίς λύση. Όπως παραμένει και το Κυπριακό με τους τρεις κύριους υποψηφίους να δείχνουν εγκλωβισμένοι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, στο σχέδιο Α, χωρίς να έχουν σχέδιο Β. Επιμένουν στις αποτυχημένες συνταγές της Ομοσπονδίας, η οποία άνοιξε την πύλη στην ισότιμη κυριαρχία και στα δύο κράτη. Και πότε εκφράζεται αυτή η αιμονική επιμονή? Τη στιγμή που υπάρχει μια διεθνή συγκυρία στην Ουκρανία, την οποία έχουμε βάλει στο ράφι. Εάν τα πράγματα δεν είναι έτσι, αλλά αλλιώς, θα ζητούσαμε και εμείς το αυτονόητο. Πρώτον, τερματισμό της κατοχής. Δεύτερον, πλήρη αποχώρηση στρατευμάτων. Τρίτον, λύση επί τη βάση των δημοκρατικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΙΕ και όχι στη λογική των κανόνων των τουρκικών τάγκς. Τέταρτον, επιβολή εμπάργου πώλησης όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία, όπως αρνούνται οι ΗΠΑ να τις πουλήσουν F-16. Οι προτάσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Υπάρχει μακρύς κατάλογος αυτονόητων διεκδικήσεων, οι οποίες δεν είναι τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από τη στήριξη την οποία οι εταίροι μας και εμείς δίνουμε στο μαχόμενο Κίεβο. Ό,τι δίνουν στο Κίεβο, γιατί δεν το διεκδικούν για την Κύπρο? Και οι θέσεις αυτές θα έπρεπε να είχαν ήδη τεθεί επιτάπητος για να περιοριστεί η τουρκική επιθετικότητα και να αποτραπεί ένα νέο 74. Για να σταματήσει η Κύπρος να συνιστά την αχίλιο πτέρνα του ελληνισμού. Δυστυχώς, η κυβέρνηση επιμένει με ΜΟΕ. Δηλαδή, οι Τούρκοι προκαλούν. Και εμείς λέμε, ελάτε να κάνουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τρέχα γύρευε. Και ο πρόεδρος έσπευσε στην Πράγα να ζητήσει από τον Ερντογάν επανέναρξη διαλόγου για να εισπράξει άλλο ένα τουρκικό όχι. Όπως του είπε ο Σουλτάνος, δεν είναι τις παρούσες. Ως να του έλεγε, όσον δεν δέχεσαι τα δύο κράτη, δεν θα συζητήσουμε. Άλλωστε, για ποιο διάλογο γίνεται λόγος και πότε η θητεία σου, Νίκο, φαίνεται, του είπε ο Ερντογάν, εξαντλήθηκε. Φεύγεις, απέτυχες. Τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία πρέπει να αντιληφθούν ότι το μέλλον του ελληνισμού περνάει πρώτα από την Κύπρο και μετά από άλλες περιοχές του έθνους. Γιατί? Διότι αν θέλει η Άγκυρα να γονατίσει και εμάς και την Ελλάδα, θα το πράξει εδώ, στην Κύπρο. Επί του εδάφους, στη γραμμή αντιπαράταξης. Εδώ είναι η κόκκινη γραμμή του ελληνισμού. Στην Κύπρο, η οποία αφέθηκε από τις ηγεσίες μας να είναι η αχίλιος πτέρνα, διότι είχε υιοθετηθεί η πολιτική των ψευδεστήσεων, της ανοχήρωτης πολιτείας και του εξευμενισμού. Κάθε φορά που υποχωρούσαμε στις συνομιλίες για να σπάσει το αδιέξοδο, υποτίθεται, θέλαμε να πιστεύουμε ότι ήμασταν κοντά στην τελική διευθέτηση. Και συνέβαινε αυτό, παρότι οι προτάσεις που συζητούσαμε δεν ήταν για λύση, αλλά για διάλυση. Κουβέντα να γίνεται δηλαδή. Οι Τούρκοι είναι συνεπείς σε όσα λένε. Δεν αστείευονται. Η πολιτική τραγωδία των τριών κυρίων υποψηφίων προέδρων, οι οποίοι δεν έχουν συγκροτημένες θέσεις αποτροπής έναντι του μεταναστευτικού και της τουρκικής επιθετικότητας, δεν είναι μόνο δική τους, αλλά και δική μας η τραγωδία. Και αυτά γράφονται καλή την πίστη, για να διορθωθεί η κατάσταση, ό,τι μπορεί να διορθωθεί, για να μην βρεθεί και ο νέος πρόεδρος και λαός την επόμενη των εκλογών μπροστά σε σοκαριστικές καταστάσεις και κυρίως για να έχουμε ασφαλή πατρίδα. Διότι χωρίς πατρίδα δεν έχουμε τίποτα. Χωρίς πατρίδα δεν έχουμε τίποτα. Και όσοι αισθάνεστε βολεμένοι με σπίτια και με περιουσίες, χωρίς πατρίδα δεν σημαίνουν τίποτα όλα αυτά. Silent scan. Πάλι δυσάρεστο. Μας έκανα να μην σκεφτόμαστε την Κύπρο, να τη θεωρούμε σαν κάτι ξένο μακρινό. Ενώ ακούστε τη κραυγή που βγάζει ο άλλος. Λέει, εδώ στην Κύπρο κινδυνεύει ο ελληνισμός. Άμα χαθεί ο ελληνισμός της Κύπρο, μετά αρχίζει το ξύλωμα, το pullover, και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Τα φοβικά σύνδρομα Ελλάδας και Κύπρου και ποιος θα ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου. Σάββας Ιακωβίδης.
πώς θα αντιδράσουν οι δυτικοί νατοικοί σε πιθανότητα τουρκικής εισβολής σε ελληνικό νησί, με εκκλήσεις και στις δύο πλευρές να τα βρουν μέσα συνομιλιών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συρθεί ξανά σε ένα νέο 1996 και σε νέα ήμια. Πώς θα αντιδράσουν οι δυτικοί σε πιθανή προσάρτηση των κατεχομένων της Κύπρου από την Τουρκία, με φραστικές καταγγελίες και εκκλήσεις για συνομιλίες. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι νέες συμμαχίες θα αποτρέψουν ένα νέο Ατήλα. Ανέκαθεν, οι Τούρκοι δεν αποκρύβουν τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής τους. Με μία απίστευτη έπαρση, αλαζονία και ύβρι τους φροντοφωνάζουν, αλλά δεν γίνονται πιστευτοί από τους Έλληνες οι στόχοι τους. Το 1938 σφαγές των Ελλήνων Κεμάλ, μόλις είχε καταπιεί το Συριακό Σαντζάκιο της Αλεξανδρέτας. Οι στρατηγοί του τον ρώτησαν τι θα γίνει με το πράσινο νησί απέναντι, την Κύπρο. Τους απάντησε ότι θα έρθει και αυτού η ώρα. Από τη δεκαετία του 50 οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να σχεδιάζουν επανάκτηση της Κύπρου. Τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 56, με εντολή Μεντερές, ο συνταγματολόγος καθηγητής Νιχάτ Ερίμ συνέταξε δύο εκθέσεις με τους στόχους της τουρκικής εθνικής πολιτικής απέναντι της Κύπρου. Πόσοι από τους πολιτικούς της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν εντρυφήσει και μελετήσει σε εφιαλτικές για την Κύπρο εκθέσεις Ερίμ? Αυτό είναι, ρε Σάββα, το θέμα. Πόσοι έχουν μελετήσει? Το θέμα είναι γιατί δεν έχουμε εμείς ανάλογες εκθέσεις πώς θα κρατήσουμε τον ελληνισμό της Κύπρου. Αλλά ποιος θα σου κάνει τις εκθέσεις? Αυτοί που κάθονται γι' αυτό δίπλα στον Πρωθυπουργό, ξέρετε τι λένε? Να μην είμαστε μαξιμαλιστές, να μην τα θέλουμε όλα. Ο άλλος υπουργός εξωτερικών έλεγε να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Εδώ οι άλλοι κάνουν σχέδια και σε 20-30 χρόνια τα πετυχαίνουν. Σημαίνει στρατηγική αυτό. Και οι δικοί μας δεν ξέρουμε που πάνε τα τέσσερα. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε? Εκεί είναι η αποτύπωση του τουρκικού επεκτατισμού. Ακολούθησε η ειδική μελέτη για την επανάκτηση της νήσου. Το Σεπτέμβριο του 1963 ανακαλύφθηκε πεντασέλιδο κείμενο που υπογραφόταν από τον Τούρκο Κύπριο Αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιουτσούκ και τον πρόεδρο της τότε Τουρκοκυπριακής Κοινοτικής Συνέλευσης Ραούφ Ντενκτάς. Με αφορμή την επιχειρούμενη από τον πρόεδρο Μακάριο τροποποίηση του συντάγματος, με παρότριση των Εγγλέζων, οι Εγγλέζοι, ξέρετε τι λένε οι Τούρκοι, λένε μια παροιμία. Λένε στο λαγό φύγε και ο ίδιοι λένε από πίσω το σκύλο πιάστον. Αυτό έγινε εδώ. Είπαν στο Μακάριο κάνει συνταγματική μεταρρύθμιση και είπαν στον Τουρκοκύπριο διαμελήστε το νησί. Οι Τούρκοι προειδοποίησαν πως θα ανακήρυσαν μια τουρκική δημοκρατία σε περιοχές όπου θα συγκεντρωνόταν δια της βίας οι θύλακες, η πολιτική των θυλάκων. Το σχέδιό τους υλοποιήθηκε ακριβώς 20 χρόνια αργότερα. Τον Ιούνιο του 2014 στις Βρυξέλλες, οι Νταβούτογλου Τσαβούσογλου κατέθεσαν πολυσέλιδο επίσημο έγγραφο, δια το οποίο ισχυρίζονταν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχει ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου. Είναι θανούσα, τεθνεώσα. Πέρσι τον Απρίλιο, οι Τούρκοι κατέθεσαν και επίσημα τη θέση για λύση δύο κρατών. Από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα, η Τουρκία υιοθέτησε και ακολουθεί με πείσμα, μεθοδικότητα και αταλάντητη αρπακτικότητα τα σχέδιά της για επανάκτηση και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Από τη δεκαετία του 50 η ελληνική και κυπριακή διπλωματία άλλαξαν πολλές φορές πολιτική και προέβησαν σε ολέθριες υποχωρήσεις παραχωρήσεις στους Τούρκους. Γιατί δεν υπήρχε εκείνο το χαρτί που θα μας δέσμευε, όπως του Νιχάτ Ερίμ? Τους τελευταίους μήνες ο Ερντογάν και οι υπουργοί του έχουν κυριολεκτικά λυσάξει. Καθημερινά επιδίδονται σε απειλές ύβρις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ελλάδας, του Πρωθυπουργού, Υπουργών και των Ελλήνων. Ότι τάχα θα έρθουν και θα επιτεθούν ένα βράδυ, ότι η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με την Τουρκία, ότι οι Έλληνες είναι υποκριτές κλπ. Όλη αυτή η πολυμηχανής και προσβλητική ρητορική δεν είναι τυχαία, ούτε υποδαβλίζεται τάχα από λόγους προεκλογικών σκοπιμότητων. Είναι και αυτοί, αλλά οι Τούρκοι εννοούν να υλοποιήσουν όσα διαλαλούν. Ακόμα τις προάλλες, σε έναν ακόμα παροξυσμό ανθεληνικού παραλυρήματος, ο Ερντογάν υπερεφανεύτηκε. Μια πατρίδα, μια κυβέρνηση, θα είμαστε ένα, θα είμαστε μεγάλοι, θα είμαστε όλοι μαζί η μεγάλη Τουρκία. Κανείς δεν μπορεί να φυλακίσει το όρομα της Τουρκίας σε 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σου λέει, λίγα είναι, δεν μπορώ, σκάω σε αυτά τα, θέλω να επεκταθώ. Ας προσεχθεί η δεύτερη πρόταση και να ληφθεί σοβαρότητα υπόψη από την Αθήνα και τη Λευκοσία. Δύο είναι οι μέγιστοι στόχοι του Σουλτάνου. Να αρπάξει έστω ένα νησί στο Αιγαίο και να δημιουργήσει τετελεσμένα. Τα έχουμε πει αυτά, κύριοι. Και να προσαρτήσει τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν επιχειρήσει πλήρη κατάποσή της. Η καθημερινή αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας με εντυνόμενες παραβάσεις και παραβιάσεις, η χρήση drones, καθώς και η υποστήριξη ή και η υποκίνηση της οποίας ο Ερντογάν τη χάνει από την αντιπολίτευση, δημιουργούν μια ασήκωτη δέσμευση. Αν όλα αυτά που εξτομίζει είναι φούμαρα για ιστορική κατανάλωση, θα χάσει τις εκλογές. Αν όμως τα εννοεί και τα εννοεί, τότε δεν έχει άλλη επιλογή παρά να υλοποιήσει τα σχέδιά του.
τα πράγματα σήμερα με την Τουρκία δεν βρίσκονται στο 1974, ούτε στο 1996, ούτε στο 2020. Η Ελλάδα και περισσότερο η Κύπρος θύτευσε για δεκαετίες τον ελεύθερο κατευνασμό εξαιτίας τουρκοφοβικών συνδρόμων, επειδή νόμιζαν ότι απέναντί τους είχαν τον Δούκα του Νόρφολκ και όχι ένα Μογγόλο τουρκολιστή. Έτσι, με συνεχείς υποχωρήσεις και καταστροφικές παραχωρήσεις, παραμέλησαν την άμυνα και την ασφάλειά τους. Μετά το κρίσιμο καλοκαίρι του 2020, η Ελλάδα ξύπνησε απότομα. Τα έχουμε πει αυτά, Σάβα, και επιδόθηκε σε φρενήρες επανεξοπλισμούς. Η Λευκωσία με οπλικά συστήματα 25 και 30 χρόνων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα τουρκικά ντρόνς και την υπεροχή των κατοχικών στρατευμάτων. Ο Ερντογάν τι υπόσχεται στους Τούρκους? Μια μεγαλύτερη εδαφικά Τουρκία και ισχυρότερη δύναμη στην περιοχή ανά τον κόσμο. Και στον κόσμο. Πώς θα το πετύχει? Πρώτον, δια της προσάρτησης του 37% του κατεχομένου της Κύπρου. Δεύτερον, στη βορειοδυτική Συρία κατέχει χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και ήδη εγκαθίδρυσε και λειτουργεί Συριακό ψευδοκράτος, όπως και στα κατεχόμενα της Κύπρου. Τρίτον, διατηρεί δύο βάσεις στη Λιβύη. Η ανακοίνωση του παράνομου άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου είναι μέρος των διεκδικήσεων της Τουρκίας επί των υδρογοναθράκων της Μεσογείου. Τέταρτον, διατηρεί βάση των αυλών της Αλβανίας στο Κατάρ και στη Σομαλία. Ο τουρκικός στρατός έχει δοκιμαστεί στη Συρία, στη Λιβύη και τα τουρκικά ντρόνς Bayraktar έχουν συμβάλει στην επιβολή των Τουρκοαζέρων κατά των Αρμενίων στον Αγόρο Καραμπάχ. Και στα χέρια των Ουκρανών αυτά τα όπλα σκοτώνουν Ρώσους. Τα ντρόνς και ειδικά τα τουρκικά έχουν ανατρέψει τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, ένα πεδίο στο οποίο Ελλάδα και Κύπρος έχουν μείνει επικίνδυνα πίσω. Η Αθήνα διατηρεί την ένοπλη ψυχραιμία της και η Λευκωσία παρακολουθεί και θα αντιδράσει. Με διαβήματα, επίκληση του διεθνούς δικαίου, καταγγελία στην ανίσχυρη και φαρασιακή Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ. Ο αρουραίος Ερντογάν, όπως το χαρακτήρισε Γερμανός πολιτικός, εννοεί όσα εξαγγέλει. Απομένει η επιλογή του χρόνου, που μάλλον τοποθετείται λίγους μήνες πριν από τις τουρκικές εκλογές. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η προσάρτηση του ουκρανικού εδάφους από τη Ρωσία, η φραστική εμπολής αντίδραση στις Δύσεις είναι διδάγματα για τον Σουλτάνο. Πώς θα αντιδράσουν οι δυτικοί νατοικοί σε πιθανότητα τουρκική εισβολή σε ελληνικό νησί? Μα είναι προφανές. Με εκκλήσεις στις δύο πλευρές να τα βρουν μέσω συνομιλιών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σερθεί ξανά σε ένα νέο 96 και σε νέα ήμια. Πώς θα αντιδράσουν λοιπόν οι δυτικοί σε πιθανή προσάρτηση των κατεχομένων της Κύπρου από την Τουρκία? Με φραστικές καταγγελίες και εκκλήσεις για συνομιλίες. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι νέες συμμαχίες θα αποτρέψουν ένα νέο Ατίλα. Ένας πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας είναι ένα ενδεχόμενο. Απλώς μένει να φανεί ποιος και αν θα ανοίξει την πόρτα του φρενοκοπίου και πότε και πώς και πότε θα κλείσει. Silent scan. Δέκατο θέμα, επειδή ο χρόνος έχει περάσει, θα το θίξω επιγραμματικά για να έρθουμε αύριο να το ξαναδούμε. Κάθισα και μελέτησα και σε τουρκικά και σε άλλες πηγές τι είναι αυτό που μετέδωσε το Nordic Monitor και ο Abdullah Bozkurt για αυτή την ομάδα που αποφάσισε να κάνει ο Hakan Fidan, πήρε την άδεια από τον Ερντογάν να κάνει μια ομάδα ειδικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της υπηρεσίας πληροφοριών και αυτή να αναλάβει αποστολές στην Ελλάδα. Και είδα ότι ο επικεφαλής αυτής της ομάδας θα είναι ο Σκιντάν, Συνταγματάρχης Εναποστρατεία Εσκιντάν. Πριν πούμε λεπτομέρειες, επαναλαμβάνω δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε αύριο αυτά, να σας πω ότι ο Εσκιντάν είναι ο άνθρωπος ο οποίος όταν αποστρατεύθηκε είχε υπηρετήσει στη διοίκηση Ορθοδόξου Πολέμου, είχε συμμετάσχει σε εγκλήματα πολέμου εναντίον Κούρδων και ανταρτών και αμάχων στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, αλλά από τότε προσλήφθηκε. Τον πήραν στην υπηρεσία πληροφοριών, είναι αυτός ο οποίος συνεργαζόμενος με τη ΣΑΝΤΑΤ, αυτήν την παραστρατητική οργάνωση του φίλου του Ερντογάν που την έχει ιδρύσει ένας πάλι απόστατος συνταγματάρης Ισλαμιστής, με ευθύνη λοιπόν του Εσκιντάν, του συνταγματάρχη αυτού, εκπαιδεύτηκαν όλοι οι τζιχαντιστές και του Ισλαμικού κράτους και της Αλ-Κάιντα, κυρίοι της Αμερικανικής Πρεσβείας, της CIA και της Αλ-Κάιντα, αυτή η οποία έκανε τους πύργους, στελέχη της Αλ-Κάιντα, τα έχουν εκπαιδεύσει ο κύριος Φιντάν και ο κύριος Εσκιντάν για να τα χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους στόχους και στο βόρειο Ιράκ εναντίον των Κούρδων και στη βορειοανατολική Συρία, στη Ροζάβα εναντίον πάλι των Κούρδων και στη Λιβύη. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έχει τέτοια εμπειρία ανέλαβε αυτήν την αποστολή. Εγώ ένα πράγμα μόνο θα πω. Αυτές οι χιλιάδες τζιχαντιστές και ισλαμιστές που έχει
εκπαιδεύσει. Αυτοί οι χιλιάδες Ισλαμιστές και τζιχανιστές που έχει εκπαιδεύσει ο κύριος Σεσκιντάν. Είναι άνθρωποι που διατηρούν δεσμούς, επιχειρησιακούς, υπηρεσιακούς δεσμούς με αυτό το σύστημα εκεί. Ξέρουμε πώς είναι στην Ελλάδα ήδη ως πρόσφυγες. Ξέρουμε. Και αν κάποια στιγμή αποφασίσει η Τουρκία για να ανάψει το πράσινο φως, ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Απλά ήθελα να επισημάνω αυτή τη διάσταση. Η Ελλάδα πρέπει να λάβει σοβαρά, πολύ σοβαρά, το δημοσίευμα του Abdullah Bozkurt στην Nordic Monitor. Πολύ σοβαρά, αν δεν θέλουμε να έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις και εκπλήξεις. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε τα 50 λεπτά. Εσάβριον τα σπουδαία. Καληνύχτα σας.